Το φλερτ ξεκίνησε σαν παιχνίδι. Δεν ήταν σίγουρη τι ακριβώς ήθελε. Μάλλον αναζητούσε ένα διάλειμμα στη ζωή της. Ίσως είχε ανάγκη να ασχοληθεί με τον εαυτό της κάποιο διάστημα. Δεν πήγε απευθείας σπίτι. Περπάτησε κάμποσο προτού αποφασίσει να πάρει ταξί και να γυρίσει πίσω. Μπαίνοντας, στάθηκε μπροστά στον καθρέφτη που στόλιζε τον τοίχο του χολ. Κοίταξε την έκφραση στο πρόσωπό της. Της φάνηκε λιγότερο σκληρή από ό,τι την είχε συνηθίσει και οι γωνίες στα χείλη της πιο ανασηκωμένες. Ένιωσε περίεργα. Είχε ξεχάσει πώς είναι να σε προσέχουν. Της είχε ξυπνήσει τη γυναικεία φύση αυτός ο άγνωστος. Ήταν ήδη μεσάνυχτα, παρατέταρτο. Πήγε στο τραπεζάκι με τα ποτά. Έβαλε λίγο κονιάκ και κάθισε κοντά στο παράθυρο. Χάζευε τις σκιές στους τοίχους των κτηρίων που σχημάτιζε το κίτρινο φως από τις κολόνες του Δήμου. Άδειασε το ποτήρι και πήγε για ύπνο. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Η εικόνα του μια έσβηνε, μια δυνάμωνε στο μυαλό της, που γέμιζε από ενοχές όσο σκεφτόταν τις συναντήσεις τους. Είχε ορκιστεί ότι ο μόνος λόγος για τον οποίο ζει είναι να μπορέσει να βγάλει άκρη για το θάνατο της κόρης της. Το ίδιο όμως συνέστημα την κατέκλυζε κάθε φορά μαζί του. Μια έλξη και συγχρόνως μια άρνηση. Της φαινόταν ότι η συνάντησή της με τον Παύλο στο πάρκο ήταν μοιραία. Μέσα της γινόταν μία συνεχής πάλι να υποτάξει τις παρορμήσεις της. Οι άμυνές της να αποθήσει τις επιθυμίες και τις ανάγκες της κάμπτονταν και αυτό την τρόμαζε. Οποιαδήποτε σκέψη απόθυσης από μέσα της πήγαινε χαμένη. Γύρω στις 4 εγκατέλειψε την προσπάθεια να κοιμηθεί. Κάθισε στο μικρό γραφείο της στο σαλόνι. Άνοιξε τον υπολογιστή και συνδέθηκε στο Google. Χτύπησε στα πλήκτρα τη λέξη ναρκωτικά. Ήταν η πιο απλή μορφή έρευνας που συνήθως έκανε. Στάθηκε στη σελίδα με ονόματα, θύματα από ουσίες. Λίγο πιο κάτω βρήκε το όνομα της κόρης της και την εφημερίδα εκείνης της εποχής. Πρωτοσέλιδο είχε την περίπτωση της Ηρός. Έψαξε στα αρχεία ενός καναλιού. Σε ένα από τα επεισόδια της σειράς «Εγκλήματα και ναρκωτικά» που είχε προβληθεί το 1995, τη χρονιά που πέθανε η Ηρώ, παρουσίαζε καλυμμένα την περίπτωσή της. Ύστερα έψαξε την εφημερίδα που είχε δημοσιεύσει με λεπτομέρειες το θέμα. Το βλέμμα της πάγωσε πάνω στον τίτλο. Η υπόθεση της 17χρονης μαθήτριας που βρέθηκε νεκρή από νοθευμένη δόση στο σπίτι της. Σηκώθηκε και έβαλε κι άλλο ποτό. Γέμισε μέχρι επάνω το ποτήρι. Άρχισε να βηματίζει στο δωμάτιο, ενώ το στήθος της χτυπούσε ακανόνιστα. Πλησίασε την πόρτα του δωματίου της Ηρώς. Την άνοιγε πολύ σπάνια, μόνο όταν ήθελε να ανανεώσει τον όρκο της. Πάση θυσία θα έφτανε μέχρι τέλους, με οποιοδήποτε κόστος. Ακούμπησε το πόμολο, αλλά δεν το γύρισε.